Ζωντανό παράδειγμα θέλησης για ζωή και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ένα σύμβολο. Σύμβολο πείσματος, επιμονής, θετικής ενέργειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μήνυμα που εκπέμπεται και προς τους ανθρώπους. Εγώ προτιμώ να λέω και αυτό είναι για μένα. Αυτός είμαι. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η πορεία μου και αυτές είναι οι επιλογές μου. Και αυτές οι επιλογές με έχουν οδηγήσει στο να είμαι εδώ σήμερα. Μαζί μας και ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πελεγρίνη. Θα θέλω να πω και κάτι. Η κυρία, να παρουσιάσω και την κυρία της συντροφιάς μας, την κυρία Μαρία Σταβενούδη, υποψήφια ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Απλώς κάτι να πω σχετικά με τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Ένα σύμβολο πείσματος, βούλησης, αλλά δεν θα ήταν αν δεν υπήρχε το περιβάλλον, το οικογενειακό. Συμφωνώ. Και σας το λέω αυτό εξιδίας πείρας. Μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον υπάρχει πρόσωπο στενός, στενότατο συγγενής μου, με πολύ σοβαρά προβλήματα κινητικά. Κατόρθωσε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, επειδή είχε τους γονείς, το περιβάλλον που τον έβγαζε στην κοινωνία. Πρώτος ξάδερφος αυτού του παιδιού έχει κλεισίσει στο σπίτι, διότι δεν υπήρχε το περιβάλλον. Συνεπώς, αυτά που λέγονται τον κύριο Κυμπουρόπουλο θα πρέπει να αντανακλούν και στους ανθρώπους που το στηρίζουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε καθηγητά. Έτσι. Κύριε Κυμπουρόπουλο, εγώ θέλω να ξεκινήσω με εσάς με μια ερώτηση προσωπική, θα έλεγα. Πώς, όταν διαβάσατε την ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, την πρώτη ανάρτηση, πώς νιώσατε μέσα σας, δηλαδή εσωτερικά, παρεξενευτήκατε, απογοητευτήκατε, είπατε, λέγονται και αυτά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, πικραθήκατε? Εγώ θα πω, κύριε Πελεγρίνη, ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε, γιατί είναι η ουσία όλη, και εκεί πρέπει να επιμείνουμε και να μείνουμε, η ουσία όλων των συζητήσεων που έχουμε κάνει, που έχουν γίνει αυτές τις δύο μέρες από την Μεγάλη Δευτέρα. Αν δεν υπάρχει αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, τι κάνουμε? Και το επίδομα, ναι, εννοείται, πρέπει σήμερα να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις. Αύριο όμως, τι κάνουμε? Αυτή την πολιτική θέλουμε? Αυτή τη στάση θέλουμε? Θέλουμε κάποια σημεία να έχουμε ή θέλουμε μια πορεία? Θέλουμε να έχουμε μια διαδικασία που να εκπαιδεύονται όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι? Τώρα, σήμερα που μιλάμε μόνο για το 1/6 των ανθρώπων, των ανάπηρων ανθρώπων που εκπαιδεύονται και μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε μία σειρά, μία πορεία, πώς θα φτάσουμε σήμερα ένας ανάπηρος άνθρωπος να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής? Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία ένας διορισμός σε μία θέση. Έχει η πορεία, το πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει στην εργασιακή του θέση, πώς εργάζεται και ποια βήματα προσφέρει ή δεν προσφέρει ένα κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε να λεγόμαστε έτσι, που μας οδηγεί στο να είναι ένας ενεργός πολίτης. Και θέματα τα οποία στο εξωτερικό έχουν λυθεί, κύριε καθηγητά. Δεν το συζητάμε αυτά, καν. Δηλαδή, εγώ ήξερα, είχα μια περίπτωση, ας πούμε, ενός φιλικού έτσι, ζευγαριού, που είχε ένα παιδί με προβλήματα. Σηκώθηκε και πήγε παιδιά στο Βέλγιο για να σπουδάσει το παιδί και να λύσει βασικά προβλήματα. Κύριε Κυμπουρόπουλε, εσάς σας πειράξε περισσότερο η ουσία ή το ύφος του αναπληρωτή υπουργού? Η ουσία. Η ουσία, Η ουσία. Και είναι, αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με ονόματα. Εδώ σήμερα μιλάμε για πολιτική. Και τι είναι το θέμα αναπηρία, που για εμάς τους ανάπηρους ανθρώπους μεταφράζεται ως τα εμπόδια που δημιουργεί η ίδια η κοινωνία για να μην γίνεσαι ενεργός πολίτης. Η ουσία λοιπόν της συνθήκης αναπηρίας είναι βαθιά πολιτική και επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, επηρεάζει την οικονομία μας, επηρεάζει τις κοινωνικές μας σχέσεις. Πάντως θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που λέει τώρα έχει σημασία, γιατί βγήκανε πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δύο τρεις ας πούμε, και είπανε, γιατί και εσείς σε αυτό το χώρο είστε, ότι επί της ουσίας ο Πολάκης μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά αυτό που πήραξε τον κύριο Κυμπουρόπουλο ήταν η ουσία.
Εκείνο που θα ήθελα και να κλείσω το θέμα αυτό με τον κύριο Πολάκη, διότι ήταν μια ατυχής, ανίκια δήλωση, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, αλλά δεν πρέπει να διαγράφουμε το έργο του συνολικά ως υπουργού. Έχει κάνει σημαντικά πράγματα. Και θα ήθελα γενικότερα, δεν θα πρέπει εξ αφορμής του ανακύψαντος θέματος να διαγράφουμε ολόκληρη την πολιτική της κυβέρνησης σε πρόσωπα όπως ο κ. Κυμπουρόπουλος. Δηλαδή, διορίζονται 4.500 καθηγητές ειδικής αγωγής. Έχουν ληφθεί ένα σωρό μέτρα τα οποία στοχεύουν σε αυτό, στην αναβάθμιση της πολιτικής όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Θέλω να πω ότι βεβαίως και καλά γίνεται να στιγματίζεται μια ατυχής δήλωση, αλλά δεν πρέπει να διαγράφεται ολόκληρη η πολιτική της κυβέρνησης και πρέπει να πάμε παρακάτω. Εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Πελεγρίνη, αγαπητέ κύριε Πελεγρίνη, αλλά καταρχήν να πω ότι όντως σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ το πείσμα και τη δύναμη του κυρίου Κυμπουρόπουλου, όπως και όλων των ανθρώπων με ειδικές δεξιότητες, εγώ έτσι θα τους έλεγα αυτούς τους ανθρώπους, με ειδικές ικανότητες, έτσι όπως ακριβώς τους ονομάζουν και στην Ευρώπη. Όμως μέχρι τώρα η πολιτική... Ξέρετε αυτό που λέτε, αυτή... που προσπαθείτε να βάλετε δεξιές ικανότητες, ας είμαστε σαφείς, αυτό, αναπηρία είναι. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να κοιτάμε δεν το πρόβλημα. Δεν είναι όλοι ανάπηροι, κύριε Πελεγρίνη. Ορίστε. Δεν είναι όλοι ανάπηροι, έτσι όπως ονομάζεται. Έχουν ειδικές. Όταν φοβάσαι τις λέξεις, δεν όχι, δεν φοβόμαστε καμία λέξη, έτσι τις ονομάζουν και στο εξωτερικό. Όχι, όχι, αλλά... φυσικά. Μην αφήνουμε. Αλλά να τελειώσω λίγο. Αφήστε να σας πει. Όχι. Ανάπηροι άνθρωποι ονομάζονται στο εξωτερικό ακριβής μετάφραση. Του disabled. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς με... Τι ναι. Σημαίνει disabled, δεν σημαίνει ανάπηρος, σημαίνει ανίκανος. Έχει ειδικές ικανότητες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε εδώ. Θα πρέπει να σταθούμε στο τι έχει κάνει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης δεν θα σταθώ στις, όχι απλά ατυχείς δηλώσεις του Πολάκη, αλλά κάτι παραπάνω. Θα σταθώ όμως στην αντιμετώπιση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, απέναντι στον κύριο Πολάκη, που θα έπρεπε ήδη να τον είχε βγάλει από την κυβέρνηση. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά κατώτερου Θεού. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία είναι ο κύριος Κυμπουρόπουλος υποψήφιος ευρωβουλευτής, και του ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω λίγο για τις επανεξετάσεις που έκαναν σε αυτούς τους ανθρώπους με κομμένα μέλη. Να θυμίσω λίγο στον κόσμο που μας παρακολουθεί τις τυφλές.